Σήμερα είμαστε εδώ σαν Λαϊκή Επιτροπή Νομού Δράμας. Οι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά το χαράτσι αλλά και για άλλα ζητήματα, για την παιδεία, για την υγεία, παίρνουν σάρκα και οστά αυτό το διάστημα με την δημιουργία της πρώτης Λαϊκής Επιτροπής εδώ στο νομό μας, η οποία θα είναι και οδηγός για πολλές άλλες λαϊκές επιτροπές, ούτως ώστε να φτάσει το μήνυμα ότι η μόνη λύση είναι οι αγώνες, η μόνη διέξοδος είναι οι αγώνες και για το νομό μας. Εμείς είμαστε εδώ τώρα σαν Λαϊκή Επιτροπή για να ενσωματώσουμε αυτή την κινητοποίησή μας με τις άλλες κινητοποίησεις που κάναμε και στη ΔΕΗ όσον αφορά το χαράτσι, να ενημερωθούμε φυσικά, να δούμε σε ποιο σημείο είναι, αλλά να δείξουμε και τη διάθεσή μας σε όλο τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα του νομού μας, ότι εδώ υπάρχει Λαϊκή Επιτροπή, εδώ υπάρχουν οι διάφορες εισπυρώσεις που πρέπει να οργανωθούν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι γυναίκες και όλα τα προβλήματά τους να τα αναδείξουν μέσα από τη Λαϊκή Επιτροπή. Οργανωμένα σαν Λαϊκή Επιτροπή, δεν πληρώσαμε το χαράτσι, δεν προτιθόμαστε να πληρώσουμε κανένα είδους μέτρο που θα πάρουν ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Δεν το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε. Είμαστε οργανωμένοι, έχουμε ομάδες κρούσης, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί σε κανέναν το ρεύμα, σε κανέναν εργαζόμενο ο οποίος αγωνίζεται για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε να οργανωθούν στις λαϊκές επιτροπές, να συσπηρωθούν και όλοι μαζί να αποτρέψουν όλα αυτά τα μέτρα. Δεν είναι μόναχα το χαράτσι. Θα έρθουν πολλά χειρότερα. Ήδη ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται στο πετσί του και δεν τα λέμε εμείς. Δεν είναι θεωρίες. Κάποτε τα λέγαμε. Θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι θεωρίες. Αλλά τώρα το ζουν στο πετσί τους. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με το ΠΑΜΕ δεν έχει σημασία σε ποια διαδικασία βρίσκεται η πλουτοκρατία με το πολιτικό της προσωπικό. Θέλουν εν πάση περιπτώσει να μαζέψουν τα λεφτά του λαού και πάλι. Είτε μέσω ΔΕΗ είτε μέσω εφορίας. Εμείς αυτό είναι το νόημα της παρουσίας μας εδώ, για να μην πληρώσουμε τίποτε όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του συστήματος. Όπως γνωρίζετε, έχει συσταθεί η Λαϊκή Επιτροπή Νομού Δράμας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με αυτή την ιδιότητα σαν Λαϊκή Επιτροπή. Η Λαϊκή Επιτροπή έχει συσταθεί από αγρότες, από μικροεπαγγελματίες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, από όλους τους χώρους, από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ήρθαμε εδώ για να δούμε τελικά τι θα γίνει με το χαράτσι. Το χαράτσι, όπως γνωρίζετε, είναι δυσβάστακτο και βάσει των δικών των στοιχείων φυσικά. Υπάρχουν γύρω στις 500.000 λαϊκές οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να το πληρώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ένα χαράτσι, θα έρχεται τακτικά συνέχεια, δηλαδή η επιβολή σήμερα αυτών των φόρων, αυτών των χαρατσιών που έχει επιβληθεί από την Τρόικα, αφορά όλες τις λαϊκές οικογένειες και σκοπό έχει την πληρωμή των δανειστών. Δηλαδή να πληρώσουμε τα δανεικά τα οποία σήμερα έχει καταχραστεί όλο το κεφάλαιο, όλος ο εφοπλιστικός κόσμος, όλοι οι εμποροβιομήχανοι, όλοι όσοι σήμερα έχουν καταχραστεί φυσικά, να πούμε, τον ιδρώτα του λαού. Εμείς βρισκόμαστε εδώ να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το κακό είναι ένα, ότι τα εκβιαστικά μέτρα αυτά, τα οποία μέχρι στιγμής ήταν μέσω της ΔΕΗ, σήμερα θα έρθουν στην εφορία. Που σημαίνει τι, ότι οποιοδήποτε έχει σχέση με το επάγγελμά του, με οτιδήποτε και θέλει και χρειαστεί να πάρει μια φορολογική ενημερότητα, εδώ μπαίνει ένας φραγμός, πράγμα που σημαίνει ότι θα αδυνατήσει να πάρει τη φορολογική ενημερότητα και να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Θα πρέπει δηλαδή όλοι μαζί να αντιταχθούμε σε αυτά τα μέτρα, να δώσουμε ένα βροντερό παρόν σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να σταματήσουμε αυτό το άγριο χαράτσωμα, αυτό το... τον άγριο φορομπηκτικό νόμο που πλήττει όλες τις λαϊκές οικογένειες. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και θα δούμε από εδώ και πέρα, θα κανονίσουμε την πορεία μας και την αγωνιστική μας δράση σε αυτόν τον τομέα.